έχοντας πλέον στα χέρια τους και την πολιτική απόφαση για την οριστικοποίηση έναρξης λειτουργίας των φορητών δεξαμενών τροφοδοσίας καυσίμων στο αεροδρόμιο, οι τοπικοί φορείς κινητοποιούνται στο επίπεδο προσέλκυσης ακόμη περισσότερων αεροσκαφών, επομένως περισσότερων επισκεπτών. Η σύσκεψη εργασία τη Δευτέρα στην Αθήνα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Βούρδα, επιβεβαίωσε και οριστικοποίησε τι θετικέ εξελίξει για τα καύσιμα, που θα είναι στη διάθεση των αεροπορικών εταιριών από το Φεβρουάριο του 2018. Το επόμενο βήμα για τους τοπικούς φορείς αναφέρεται στην αξιοποίηση και της δυνατότητας του αεροδρομίου που με την σταδιακή ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης αποκτά νέες προοπτικές. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Γκόλας έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία ενημέρωσης των τουριστικών πρακτόρων που έχουν εκδηλώσει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον για πτήσεις τσάρτερ προς τα Γιάννενα για τις νέες θετικές εξελίξεις. Παράλληλα, όμω, προγραμματίζονται συμμετοχέ σε δύο σημαντικέ εκθέσει, στην Κύπρο και την Γερμανία, όπου βασικό στόχο είναι να προκύψουν νέοι ενδιαφερόμενοι. Ο στόχο μα, πέραν τη επιπλέον προσέλκυσης Κυπρίων επισκεπτών, είναι να πείσουμε ότι πλέον τα νούμερα των Κυπρίων καθιστούν απαραίτητη την απευθεία σύνδεση της Κύπρου με την πόλη μα. Μία αντίστοιχη τέτοια αποστολή προγραμματίζεται για το μήνα Δεκέμβριο στη Γερμανία. Πάλι τέτοιου μεγέθους αποστολή. Είναι τα πρώτα βήματα που κάνουμε έχοντας πλέον ως επιχείρημα στις συζητήσεις μας την αρτιότητα του αεροδρομίου και την ύπαρξη, τη δεδομένη ύπαρξη πτήσεων από το εξωτερικό που ήταν πάντα το προαπαιτούμενο στην όποια συζήτηση ξεκινούσαμε με τους tour operator και τους αερομεταφορείς. Από τη σύσκεψη της Δευτέρας, εκείνο που προέκυψε ήταν η διαβεβαίωση ότι το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι σε λειτουργία οι φορητές δεξαμενές, με δύο εταιρείε ΕΚΟ και RBP αντίστοιχα, να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους. Η δεύτερη εταιρεία, μάλιστα, έχει προχωρήσει αρκετά τη σχετική διαδικασία με αυτοψία, αποτύπωση του χώρου και έχοντα ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία πολιτική αεροπορία για το χώρο που θα χρησιμοποιήσει για την φορητή δεξαμενή χωρητικότητα 30 κυβικών. Το ζήτημα των μόνιμων εγκαταστάσεων που μπορούν να επαναλειτουργήσουν δεν είναι μείζον σύμφωνα με τον κύριο Γκόλα, καθώ υπάρχουν αεροδρόμια με πολύ μεγαλύτερη κίνηση από τα Γιάννενα που λειτουργούν εδώ και χρόνια με τον ίδιο τρόπο. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί στη χώρα μας, προορισμοί που έχουν τεράστια κίνηση, που εξυπηρετούνται με κινητές δεξαμενές, αρκεί να σας αναφέρω, ας πούμε το αεροδρόμιο της Σαντορίνη. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι κίνηση έχει αυτό το αεροδρόμιο και εξυπηρετείται με τέτοιου τύπου δεξαμενές. Ε, άρα δεν είναι αυτό κάτι που σε με οποιονδήποτε τρόπο ε, μας εμποδίζει στην προσπάθειά μας. Καταλήγοντα, ο κ. Γκόλας έκανε μια πολιτική εκτίμηση για του λόγου που οδήγησαν στι θετικέ εξελίξει, σημειώνοντα πω ήταν στρατηγική σημασία η πολιτική επιλογή τη Δημοτική Αρχή να συνεργαστεί με το σύνολο των φορέων, προκειμένου να πείσει για τι προοπτικέ του αεροδρομίου. Καταφέραμε να πείσουμε την πολιτική ηγεσία για την αναγκαιότητα του αιτήματό μα. Ε, θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα ότι. Απλά τόσα χρόνια δεν είχαμε γίνει πιστικοί... ότι τόσα χρόνια δεν είχε γίνει κατανοητό... το πόσο σημαντικό είναι ε, αυτό για το αεροδρόμιο της... Ε, όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν ήταν το μόνο όπως ε, γνωρίζουμε... ήταν το τελευταίο πρόβλημα που προέκυψε η τροφοδοσία των καυσίμων... Ε, δεν είχε γίνει κατανοητό ε, το μέγεθος της αναγκαιότητας... Ε, ενός άρτου αεροδρομίου προκειμένου να ε, μπορέσουμε να αναπτύξουμε... Περαιτέρω τον προορισμό Ιωάννα σαν έναν προορισμό που δεν αφορά μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά έναν προορισμό που αφορά όλη την Ευρώπη. Ε, γιατί εκεί πρέπει να βρεθούν τα Γιάννα, πρέπει να βρεθούν στο χάρτη του πανευρωπαϊκού τουρισμού και μας αξίζει σαν περιοχή και έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε εκεί γιατί έχουμε πολλά περισσότερα να προσφέρουμε από πολλούς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.